Που έκανε εδώ στη Σύρο, θα πρέπει να πούμε. Δεν πήγε δηλαδή κατευθείαν στη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Πήγε μετά στο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος, ο οποίος τον είχε υποδεχθεί και στο αεροδρόμιο του Σύρου, τον να υποδέχθηκε ακούσουμε, και εδώ ακούσουμε, στο Δημαρχείο. Ανέβηκαν πάνω στο Δημαρχείο. Κώστα, σε διακόπτω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επαφές που είχε εκεί με τον κόσμο και με τον Δήμαρχο. Να σε ευχαριστήσουμε και επανερχόμαστε. Εγώ σε προφίλησα προ 5 χρόνια. Θυμάσαι. Το θυμάμαι. Εσύ καλά. Εκεί που είμαστε. Καιρό, με το καλό. Πρώτα απ' όλα. Και εδώ και όλα που τα κάνετε πάρα πολύ σωστά. Σε καλά. Συγχαρητήρια. Ορολογία να ρίξετε. Αυτό για εμάς επαγγελματίες. Το πρώτο μέλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Είχε κόσμο, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ο κόσμος δεν έχει πολλά χρήματα να ξοδέψει, αλλά καλά ήτανε, δυνατά. Μαζί σας είμαστε, είστε καλά. Αυτά λοιπόν είπε με τον κόσμο και πες μας τώρα δύο λόγια για το τι ακριβώς διεμήφθη με τον Δήμαρχο της Σύρου. Αμέσως μετά τον περίπατο που έκανε από την προκυμία προς το Δημαρχείο, ανέβηκε στο Δημαρχείο, εκεί όπου τον περίμενε ο Δήμαρχος. Υπήρξε μια μήνυ σύσκεψη με τους φορείς εδώ του νησιού. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε, όπως τόνισε και αργότερα στον Ιώρο, όπως είπαμε, την σημαδιακή αυτή επίσκεψη, την πρώτη μετά την έξοδο από τα μνημόνια, και το τόνισε γιατί ήρθε εδώ στον Ιώρο. Το Ιώρο το οποίο αναγεννάται με νέο επιχειρηματικό σχέδιο και νέους ιδιοκτήτες. Το χαρακτήρισε τον Ιώριο ατμομηχανή της οικονομίας της Σύρου. Και όχι μόνο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος είπε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, υπάρχουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο νησί. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε μια περικοπή 85% στις οφειλές που είχε τον Ιώριο προς τον Δήμο, ώστε αυτό το σχέδιο εδώ να προχωρήσει. Και στο τέλος, και λίγο πριν βγουν οι κάμερες, δόθηκε και ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνάντηση των δύο ανδρών. Εγώ την δέσμευσή μου την τήρησα να επισκεφτώ τη Σύρο μόλις αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα σε σχέση με την αυτογεία. Και νομίζω ότι η συγκυρία να επισκεφτώ ξανά το όμορφο νησί σας τις πρώτες μέρες της μεταμνημονιακής εποχής και μάλλον την πρώτη παρέμβασή μου μετά το τέλος να αφορά στους ανθρώπους του Μόχθου, στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό είναι όχι απλά η υλοποίηση της δέσμευσης, αλλά και ένας θετικός συμβολισμός. Η ανάκαμψη και η έξοδος από την κρίση δεν θα έρθει μόνο σε κάποιους τυπικούς αριθμούς που δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθει στην πραγματική οικονομία και κυρίως στους ανθρώπους του Μόχθου που θα ξαναβρούνε δουλειά και κυρίως δίκαιη εργασία, ποιοτική. Αν θέλετε, ο στόχος μας από εδώ και πέρα, όχι απλά να επαναφέρουμε τη χώρα στην κανονικότητα, αλλά να κερδίσουμε το στοίχημα της εργασίας. Να σας δώσουμε ένα καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, απόδειξη του γεγονότος ότι και η πρωτογενής παραγωγή σε ένα νησί των Κυκλάδων, σε ένα τουριστικό νησί, μπορεί να δώσει ένα στίγμα της ταυτότητας του νησιού, αλλά να βοηθήσει και στην οικονομική ανάπτυξη. Τόσα πολυκούμια που γνωρίζουμε όλοι, ποια είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι παραδοσιακές χαλβαδόπιτες, υπάρχει μέλι από ό,τι βλέπετε. Χαλβαδόπιτες, όταν σταματάνε τα καράβια, ανεβαίνουν οι μικροπολιτές πάνω και μοιράζουν. Είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού, λοιπόν, και το λουκούμι και χαλβαδόπιτα. Βλέπετε αποξεραμένη ντομάτα, παστελαριές, κάπαρι και άλλα τοπικά προϊόντα. Φανταστική. Νομίζω ότι και η σύζυγό σας θα τα εκτιμήσει αναλόγως τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς. Ευχαριστώ. Να δούμε σε αυτό το σημείο και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους εργαζόμενους του Νεωρίου. Δεν ξεχνάμε ούτε ποιοι είμαστε, ούτε από πού ερχόμαστε, ούτε ποιοι μας έφεραν εδώ, ούτε ποιους εκπροσωπούμε και ούτε ποιους θέλουμε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής την επόμενη μέρα. Τους ανθρώπους του Μόχθου και τους ανθρώπους της δουλειάς. Δεν καταφέραμε ακόμα να καλύψουμε αυτό το 1.000.000 των χαμένων θέσεων. 300.000 καταφέραμε, είναι μεγάλος ο δρόμος που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Αλλά θέλω σήμερα εδώ ενώπιον σας να σας πω ότι αν υπάρχει μία προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση, αλλά και για τη χώρα, για το έθνος, είναι να ξανακερδίσουμε την εργασία στον τόπο μας. Και αυτή η εργασία να είναι αξιοπρεπής,
να είναι καλά αμοιβόμενοι, να είναι με δικαιώματα. Τα μνημόνια είχαν κατά τη γνώμη μου έναν σαφή στόχο. Να συρρυκνωθεί η αμοιβή της εργασίας. Γι' αυτό και τώρα, τέλος αυτής της περίοδου και τέλος των μνημονίων, σημαίνει επαναφορά των δικαιωμάτων, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και αύξηση του κατώτατου μισθού. Σημαίνει πορεία αντίστροφη, ανοικοδόμηση της ποιοτικής εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη χώρα μας. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και με τις νέες δυνατότητες που μας δίνει το τέλος αυτής της περίοδου, θέλω να σας πω ότι στόχος μας από εδώ και στο εξής δεν μπορεί παρά να είναι η ανασυγκρότηση της παραγωγής, η βιομηχανική ανασυγκρότηση, η δίκαιη ανάπτυξη και η προστασία της εργασίας. Κόντρα, βεβαίως, σε πολιτικές δυνάμεις που ονειρεύονται μια ατελείωτη αλυσίδα από κρυφά και φανερά μνημόνια με ένα και μοναδικό στόχο, να κρατάνε δεμένους τους εργαζόμενους και χαμηλά το εργασιακό κόστος. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις ληφθέντες για το θάνατο του 25χρονου φοιτητή.